τα παβί τα σέπτα η παρούσα ημέρα ως φώτα Χριστός καρε πήγεται του παθήν αγαθότητη. Το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, όπως το βλέπουμε, είναι κτίσμα του 1810. Το 1808 έγινε μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Ένας Αρμένης καλόγερος εξέχασε ένα κερί πάνω σε στασίδια και η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο το ναό. Ο κουμπές πάνω ήταν γεμάτος μολύβι, έλειωσε το μολύβι, έπεσε κάτω και κατέστρεψε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Σώθηκε μόνο η πόρτα, η οποία είναι ξύλινη του Παναγίου Τάφου, και ο σταυρός που σας έδειξα πάνω στη Γαλιλαία εχθές που κάναμε το Ραμαζάνιον. Ναι. Δημήτρη, ο σταυρός, στο ναό είναι αυτό το σταυρό που είναι μαυρισμένος. Αυτός ο σταυρός, Πάτερ Βασίλη, σώθηκε το 1808. Ναι, και μπροστά και από πίσω. Όχι, όχι μόνο. Αλλά έχει από πάνω σταυρό, μισό, και έχει από κάτω ένα ζώδιο. Λοιπόν, αυτός ο σταυρός σώθηκε λοιπόν το 1808 με τις προσφορές του υπόδουλου και με τα σκουλαρίκια των γυναικών, τα χρυσαφικά, τις βέρες. Μαζέψανε από όλο τον ελλαδικό χώρο και από την Κρήτη. Έγινε μεγάλη τότε προσπάθεια από το υπόδουλο γένος και μαζέψανε, λέει, τόνους χρυσάφι. Και το πωλήσανε. Το λιώσανε, το πλήσανε, πήρανε λεφτά, βγάζει ο Πατριάρχης Άδη από την υψηλή πύλη και τα έφερε ο Θεός έτσι 13 χρόνια πριν την έκρηξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Και έδωσε ο Μαχμούτ, ο Σουλτάνος, την άδεια
και επισκευάζεται ολόκληρος ο ναός μέσα σε ένα χρόνο. Φανταστείτε τι εργάτες δουλέψαν εδώ μέσα για να φτιαχτεί ο ναός της Αναστάσεως σε ένα χρόνο και το κουβούκλιο του Παναγίου τάφου όπως είναι. Αλλά αν το δείτε το κουβούκλιο του Παναγίου γράφει όλο ελληνικά πάνω. Χαίρεσαι ο Αγία Μύτη των Εκκλησιών των Εκκλητήριων, οι Αναστήσαντες με το γένος των Ρωμαίων, το Ιησού Χριστό δώρο των Ορθοδόξων Ρωμιών. Εμείς οι Ορθόδοξοι Ρωμιλοί το κάναμε δώρο στο Χριστό αυτό το πράγμα. Και το γράφει εκεί μπροστά. Δεξιά και αριστερά του τάφου υπάρχουν δύο οπές τις οποίες αγοράζανε το Άγιο Φως και το δίνανε παλιά στον κόσμο. Τώρα βγαίνει για τα κεριά ο Πατριάρχης και το δίνει. Μέσα από την πλάκα. Που μπήκες μέσα, δεν προσκύνησες σε μια πλάκα πάνω. Ναι. Από κάτω είναι, κάτω από την πλάκα, μισό μέτρο είναι ο βράχος πάνω στον οποίο τοποθέτησαν το σώμα του Ιησού. Εγώ νομίζω δεν είναι πολύ χαμηλό. Όχι, μισό μέτρο είναι. Μια τηλεόραση κατακτήθηκε η κυβέρνηση με βάση μας έδωσαν εκατομμύρια τώρα που έχει μέσα στις βράχες. Μιχάλη, εγώ δεν μπήκα, εγώ δεν μπήκα μέσα. Δεν μπήκα μέσα. Ναι, ρε, θα πας τώρα, θα με το πάτε, θα δώσω πάνω. Είχε λαξεύσει εδώ ένα άλλο τάφο για τον εαυτό του. Και έτσι τον εκείδευσαν εδώ τον Ιωσήφ τον Αρημαθέας. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελώ το άγραντος σου σώμα. Φτάνει αυτό. Το λοιπόν. Και τώρα θα βγούμε έξω, θα πάμε μπροστά από τον Πανάγιο Τάφο και θα πάμε στην έξοδο και θα σας δείξω που είναι η λιποθυμία της Παναγίας. Εκεί που λιποθύμησε η Παναγία, όπως της είχε πει ο Άγιος Σιμεών, ότι και σου την ψυχή διελεύσετε ομφέα, βλέποντας την Ιησού Χριστό από εκεί, δεν άντεξε και λιποθύμησε η Παναγία. Ναι. Βάλτα τώρα, Μαρία, τα αρτιαγά. Άρα, βάλτα τώρα. Τι δεν τα κρατάς. Έλα, έλα. Εσβείς δεν τα κρατάς. Μαρία, εδώ τώρα, εδώ θα τα σβήσεις, εκεί. Θα σβήσεις. Μαρία, σβήσεις εδώ. Όχι εκεί, εκεί από μέσα, εκεί στο γονάκι. Μαρία. Το σημείο της αποκαθήλωσης του Χριστού. Την πλάκα σε αυτήν την τοποθέτησαν και την δίνησαν με καθαρά συλλόγια. Πράγματι εδώ ευωδιάζει ο τόπος από το μύρο που αναβλύζει και από τα μύρα που βάζουν οι άνθρωποι απάνω στην πλάτη. Thank you.
Μαρία, σε σηκώσω. Βάλτε κι άλλο, Μαρία. Βάλτε όλα. Αφενός δεν έχει υποτιστεί με το απορριπτικό ιστορικό αίμα της Σωτήρας του
θυμάστε στην Αγία Γη ονομάζεται προσκυνηματική θεωρία, που σημαίνει ότι ήρθατε εδώ να θεωρήσετε. Δηλαδή, ως άλλοι Απόστολοι, ως άλλες πληροφόροι γυναίκες, ως άλλους Απόστολους στο μας, ήρθατε εδώ για να δείτε με τα φυσικά σας μάτια και να κατανοήσετε με τα μάτια της ψυχής, αλλά και να ψηλαφίσετε με τις φυσικές σας αισθήσεις όλους αυτούς τους τόπους οι οποίοι κηρύττουν και ευαγγελίζονται Χριστόν Σταυρωμένο και Αναστάτη. Το προσκύνημά σας, αυτή η προσκυνηματική θεωρία βέβαια, έχει μια βαθύτερη σημασία, διότι συνδέεται άλυτα με τον απότερο σκοπό της Εκκλησίας μας. Και ποιος είναι ο απότερος και απότερος σκοπός της Εκκλησίας μας? Είναι ακριβώς αυτός, να μας καταστήσει ικανούς και αξίους να γίνουμε κι εμείς κοινωνοί και μέτοχοι της εμπειρίας όλων των Αγίων της Εκκλησίας, ούτως ώστε να αξιοθούμε κι εμείς της θεωρίας της δόξης του Θεού. Και ποια είναι η θεωρία της δόξης του Θεού? Είναι η θεωρία την οποία είχαν όλοι οι Άγιοι, ιδιαίτερως οι μαθητές του Χριστού κατά την ημέρα της Πεντεκοστής του Κυρίου μας, εις το όνος Σταυρό, που με εκεί ο Χριστός λίγο πριν τον αποχωρισμό των μαθητάς του και λίγο πριν το σταυρό του Πάνος του την Ανάστασή του, εφανέρωσε την δόξα αυτού και όσο η χάρη του Αγίου Πνεύματος επέτρεπε εις τους μαθητάς του εις αμπαρόντες, εθεώρου, δηλαδή έπρεπον με αμυδρά, με αμυδρός, έπρεπον με τα μάτια κυρίως της ψυχής, την δόξα του Θεού. Και τη δόξα αυτή την οποία ανεφέρω, ποια είναι αυτό το οποίο πολύ απλά ονομάζεται παράδεισος. Είναι δηλαδή η θεωρία του δόξου Θεού, είναι η μεταμόρφωση του ανθρώπου, είναι η θεραπεία του ανθρώπου, είναι η συνανάσταση του ανθρώπου με τον Χριστό και τελικώς είναι η θέωση του ανθρώπου. Έρχομαι αυτή η προσκυνηματική θεωρία σε αυτόν τον καιρό του τον τόπο να συμβάλλει στα μέγιστα, στη δική σας πνευματική προκοπή και πρόοδο και εύχομαι η Αγία Πόλη στη Ιερουσαλήμ να σας να συμβάλλει στο να ανακαλύψει κανείς την δική του ταυτότητα και το λέω αυτό διότι σήμερα όλος ο κόσμος γενικότερα οι μέτρη του συνηθέ ειδικότερα πάσχουμε όλοι από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης η οποία παγκοσμιοποίηση δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά σύγχυση και επιπλέον παγκοσμιοποίηση σημαίνει ανομία και αποστασία. Και ο σκοπός της παγκοσμιοποίησης ένας και μοναδικός να εξαλείψει και να εξαφανίσει κάθε είδος και κάθε μορφή ταυτότητος. Και όταν λέω ταυτότητος, αναφέρομαι σε ταυτότητα εθνική, σε ταυτότητα πολιτισμική, σε ταυτότητα γλωσσική και πάνω απ' όλα ταυτότητα βιολογική. Εμείς ως χριστιανοί και μέλη του Σώματος του Χριστού, του Σώματος της Εκκλησίας, έχουμε ιδιαίτερη κατανόηση, κατανοούμε τι σημαίνει ταυτότητα, διότι αντλούμε την ταυτότητά μας από την ταυτότητα του Σωτήρας του Χριστού. Ο ίδιος ο Θεός και ο Σωτήρας του Χριστός είχε ταυτότητα εθνική, είχε ταυτότητα πολιτισμική, είχε ταυτότητα γλωσσική και πάνω απ' όλα και ταυτότητα βιολογική. Εύχομαι λοιπόν η Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο, η οποία διατηρεί το πλήσιο και ερευνεί ιδιωτικό τη χαρακτήρα, να συμβάλλει τα μέγιστα στη δική σα προκοπή και πρόοδο και στην απελευθέρωση από κάθε είδος συγχύσεως, αλλά και στην ανακάλυψη της ταυτότητάς μας. Και το λέω αυτό, λέω ότι η Ιερουσαλήμ όντως είναι μια πόλη Αγία και Ιερά και έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, διότι η Ιερουσαλήμ είναι εξίσου Αγία και Ιερά πόλη και θεωρείται προσκύνημα όχι μόνο για εμάς τους χριστιανούς, αλλά και ιδιαίτερως θεωρείται προσκύνημα και Αγία πόλη για τους Εβραίους και για τους Μουσουλμάνους, οι οποίοι ζουν σε αυτή την περιοχή και γι' αυτό το λόγο την Ιερουσαλήμ την διεκδικούν όλοι και την θέλουν για δική τους και την διεκδικούν κατά αποκλειστικό τρόπο. Και πάλι έχουμε χάρη στην Παναγία Κάπου να σας ενισχύσει, να σας δίνει δύναμη
το δε πως ο Αναστάσεως να φωτίσει τις, να θερμαίνει τις καρδιές σας και να φωτίσει τη διάνοιά σας, ούτως ώστε πλέον ενισχυμένη με την ενέργεια εδώ της Αγίας και στην Μαγεία των Κινημάτων, να δοθεί ενέργεια, να επιστρέψετε στην πατρίδα, να επιστρέψετε στα σπίτια σας και να γίνετε Απόστολοι όσων είδατε και όσων υπούσατε. Γιατί, διότι σήμερα η νεολαία είναι αυτή η οποία είναι ο στόχος της παγκοσμιοποιήσεως. Βλέπετε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία πιστεύαμε ότι είναι ο παράδεισος, ουσιαστικά αντί να προάγει τις αξίες, τις ηθικές αξίες της Αγίας Γραφής και τις αξίες των φυσικών λόγων, δυστυχώς προάγει τις αξίες του λιμπεραλισμού, δηλαδή τις αξίες που αντί να αναβιβάζει τον άνθρωπο, τον υποβιβάζει, την υποβιβάζει και τον ευθενίζει. Το λέω αυτό διότι δεν πρέπει να ζητούμε ευθύνες από τους άλλους. Εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι θεωρούμε τουλάχιστον σε αυτούς μας είμεθα μέλη του μυστικού σώματος Εκκλησίας, εμείς πρέπει να λάβουμε τη δική μας ευθύνη και εμείς θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας, ώστε αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αν θέλουμε να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας και αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Σας έχουμε καλή διαμονή και ευλογημένο το προσκύνημά σας. Stay.